Ο δεύτερος φίλος που έχει έρθει εδώ είναι η δεύτερη γενιά, δηλαδή η ενδιάμεση γενιά από αυτές που έχω φέρει. Είναι ο φίλος Αντώνιο Άγκορα, ο οποίος είναι 60 ετών. Λέω και την ηλικία αμέσως, γιατί ο Αντώνιο έχει αυτή 15 ετών, όπως λέει εκείνος, γιατί έχει γεννηθεί στις 29 Φεβρουαρίου και φέτος έκανε τα 15 του χρόνια. Έχει γεννηθεί την ίδια τη μέρα με τον Ματριάκη. Ο Αντώνιο είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Είναι και ο Αντώνιο πρέσβης του Ελληνισμού στην Ιταλία. Έχει κάνει πάρα πολλά για την σύσφιξη σχέσεων μεταξύ της Γκρατσίας Αλεντίνα, δηλαδή της νότιας Απουλίας, αυτής της περιοχής που συχνά συγχαίεται με την Καλαβρία, που είναι πολύ μακριά και είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση εκεί. Έχει κάνει πραγματικώς πάρα πολλά και έχει κάνει και κάτι άλλο σημαντικό. Έχει κάνει την πρώτη ανθολογία με ποίηματα στην Γκρίκο, τα οποία είναι μεταφρασμένα και στην Ιταλική αλλά και στην Ελληνική γλώσσα. Είναι το πρώτο βιβλίο που έχει γίνει πριν από πόσα χρόνια. 12 χρόνια. 12. Α, ναι, είναι μεταφρασμένα και στα αγγλικά. Λοιπόν, είναι ένα τετράγλωσσο βιβλίο. Λοιπόν, τώρα ο Αντώνιο θα σας απαγγείλει δύο από τα ποίηματά του. Καλησπέρα. Το τραγούδι το λένε Καμένο. Πλατώ και δωρώ γυναίκες. Τραγουδώ και γυναίκες έχω στο μυαλό. Πλώνω και ασύνω γυναίκες, αστρονώ και είμαι μαναγό. Κίνο που ήθελα να κάνω στη ζωή, να αγαπήσω γυναίκες και να πιω κρασί, αυτή την τέρα Σάρα Τσουτιέσκη. Ευχαριστώ. Σας το διαβάσω και αυτό στα ελληνικά. Καμένος. Περπατώ και θωρώ γυναίκες. Τραγουδώ και γυναίκες έχω στο μυαλό μου. Κοιμάμαι και στον ύπνο μου γυναίκες. Ξυπνώ και είμαι μοναχός. Τι είναι που ήθελα να κάνω στη ζωή. Γυναίκες είναι να αγαπώ και να πίνω κρασί. Από τη Δευτέρα ως την Κυριακή. Το λέει το αγούδι, Σένη Καδέρα. Ήρθα την χώρα πρωί-πρωί, μίλησε με αγάπη το παιδί, με την γλώσσα γλύκα καθέρωνε εκεί. Μίλησε με μια καδέρα όλη τη μέρα, με λόγια σ' αγάπη καμένα. Εννόησε τίποτη η Σένη Καδέρα, μα τον αγάπησε ποντί-ποντί, γιατί την γλώσσα γλύκα του φαίνεται μουσική. Ξένη φυγατέρα, ήρθα από τη χώρα πρωί-πρωί, μίλησε με αγάπη το παιδί, με τη γλώσσα Γκρίκο που ξέρουν εκεί. Μίλησε με μια κοπέλα όλη τη μέρα, με λόγια αγάπης φλογερά. Τίποτε δεν νόησε η ξένη κοπελιά, μα τον αγάπησε πάρα πολύ, γιατί η Γκρίκο της φαινόταν μουσική. Ευχαριστώ.